Παραμένει ακόμη και σήμερα ζωντανό ο πυρηνικό εφιάλτη και το ζήτημα θα συζητήσουμε με τον πρώτο αντιπρόεδρο του κινήματο οικολόγων, τον κύριο Κυριακό Τσιμίλη. Κύριε Τσιμίλη, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. 78 χρόνια μετά τον Όλεθρο θα πίστευε κανείς ότι ως ανθρωπότητα έχουμε διδαχθεί από την ιστορία και την απόλυτη καταστροφή που σημειώθηκε στις δύο Ιαπωνικές πόλεις. Ωστόσο, ο εφιάλτης ο πυρηνικός παραμένει ακόμη ζωντανός και το τελευταίο 1,5 ε, χρόνο περίπου α, είναι μια απειλή που ακούμε πάρα πολύ συχνά. Ουσιαστικά έχουμε διδαχθεί, αλλά αποτύχαμε στις εξετάσεις. Αυτό δείχνει αυτή η πορεία με πολέμους, με εισβολές, με πραξικοπήματα, με καταστολή, προσπάθεια καταστολής απελευθερωτικών κινημάτων γιατί περνάμε από τα χρόνια της απεικιοκρατίας, στη μεταπικιοκρατία που πήρε άλλο πρόσωπο και άλλο προσωπείο. Έχουμε τώρα τον πόλεμο για 529 μέρες που μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαμπορίζια είναι ένα σημείο αναφοράς όπου εστιάζονται οι απειλές ε, του επιτιθέμενου ε, και ταυτόχρονα δεν ξέρει κανείς ακόμα και από μη σκοπούμενη ε, βλάβης αυτών τι συνέπειες μπορούν να υπάρχουν. Είχαμε μόλις πριν δύο μήνες την, την καταστροφή του φράγματος στη Χερσόνα που από εκεί επηρεάστηκε το σύστημα ψήξης των πύργων ε, στο σταθμό αυτό και φαίνεται όμως ότι οι διεθνεί οργανισμοί δεν μπορούν πέραν των κηρυγμάτων ουσιαστικά να παρεμποδίσουν ναι, μια τέτοια έχετε κίνηση. Έχετε δίκιο. Ατυχώ τόσο ο ΟΕΕ όσο και η Διεθνή Επιτροπή Ατομική Ενέργεια κατά καιρού εκφράζουν την ανησυχία του, η οποία απλώ σηματοδοτεί την υπογράμμιση τη αδυναμία του να παρέμβουν. Ε, και σίγουρα σε, όπως έχει φτάσει αυτή, στην κορύφωση αυτή η εμπόλεμη σύραξη μετά την εισβολή, Όντω ε, δεν μπορούν εύκολα αυτοί οι οργανισμοί να, να, έχουν μια αποτελεσματικότητα. Την ίδια ώρα σημειώνουμε και αυτές από τις εικόνες που δείξατε, ε, δηλώθηκε από, και από τον Ιάπωνα Πρωθυπουργό και από τον Δήμαρχο της Γεροσίμα ε, έντονα η ανάγκη προς, μια έκκληση προς τους G7 να επιτέλους να σταματήσει αυτή, αυτός ο πυρηνικό ανταγωνισμός και υπάρχουν συμβάσεις, υπάρχει σύμβαση για τη μη διασπορά των πυρηνικών όπλων. Ζούμε Μετέχου... σε μια περίεργη εποχή όμως. Είναι περίεργη είναι... Η εποχή και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε ως πολίτες είναι να ενημερωνόμαστε, να αντιστεκόμαστε, να εκφράζουμε, να ενώνουμε τη φωνή μας και όντω αυτό μας φέρνει και σε μια άλλη δράση γιατί η πυρηνική απειλή δεν εκφράζεται μόνο μέσα από αυτό το ισοζύγιο του τρόμου ναι. που κυριάρχησε στην εποχή του ψυχρού πολέμου αλλά και μετά από αυτόν δεν βρέθηκε δεν σε ύφεση έχουμε την λεγόμενη ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, η οποία εμπνέει πάρα πολλές ανησυχίες, πέρα από το όνομα που είναι ειρηνική και είναι για παραγωγή ενέργειας και θεωρείται επί χάρτου ότι είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον και σε να διεσκρινίσουμε σε αυτό το κάψημα. σημείο ότι μιλάμε για τους σταθμούς, πυρηνικής ενέργειας που θα έχουμε πολύ σύντομα και, και, και στην περιοχή μας, και μας. Ναι, στην Ανατολική Μεσόγειο. Και είναι γεγονό ότι ο σταθμός αυτός στο Ακογιού, απέναντι από την κατεχόμενη κερίνια, μας έχει από την πρώτη φάση της εξαγγελίας του, ήδη από το 1997, το Νιόβρι το 1997, κάναμε τις πρώτες κινητοποίησεις ως οικολόγοι, με τη συμπαράσταση κι άλλων φορέων, μέσα από κάποιες συγκυρίες τα έργα τότε... Ο σχεδιασμό πάγωσε, αλλά βρεθήκαμε τώρα να εγγενιάζεται δύο-τρει φορέ τα εγγένεια ναι. για λόγου προβολή και του Ρώσου Προέδρου Πούτι. Και του το προ... προ... Ερτογάν, αλλά Περτογάν. θα λειτουργήσει πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα και είναι πιθανό να λειτουργήσει ο πρώτο σταθμό μέχρι τον Οκτώβριο, όπου συμπληρώνονται τα 100 χρόνια τη τουρκική δημοκρατία. Και θα ακολουθήσουν τα επόμενα άλλα τρία χρόνια άλλοι τρει σταθμοί, ένα κατέτος. Αλλά είδαμε και οι πολύ ισχυρού σεισμού να σημειώνονται στην Τουρκία. Τούτο είναι το ένα και μείζον θέμα. Και ήδη στην αμφισβήτηση τη μελέτη επιπτώσεων των περιβάλλων που έγινε πριν 10 χρόνια από Τούρκους επιστήμονες, Τούρκους μηχανικούς, σημειώθηκε ότι αυτή η διάσταση δεν λήφθηκε υπόψη. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο εντόπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στην έκθεση του 21 για τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία συζητήθηκε το Μάη του 22, yeah. σημειώνεται, καλείται ε, η Τουρκία να σταματήσει τις εργασίες για το σταθμό και να διαβουλευτεί με τις γειτονικές χώρες σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, τις διασυνοριακές. Ατυχώς η Τουρκία δεν είναι συμβαλόμενο μέρος στη συνθήκη του ΕΣΠΟ, ναι. η οποία προβλέπει για αυτές τις διασυνοριακές επιπτώσεις. Χωρί να αφισβητούμε κιόλας την περίπτωση και να ήταν συμβαλόμενο μέρο να μην είχε διαβουλευτεί μην... με την Κυπριακή Δημοκρατία, Συλήμως, την οποία δεν αναγνωρίζει. Ακριβώς, ναι. Έχουμε δραστηριοποιηθεί από 7-8 χρόνια τώρα, ναι. από 8 χρόνια, ως Κυπριακή Αντιπυρηνική Πλατφόρμα με οργανώσει από ολόκληρη την Κύπρο και προσπαθούμε συμβάλλοντα στην ευαισθητοποίηση των πολιτών να αμφισβητήσουμε αυτή την προοπτική και θεωρούμε ότι ακόμα Ακόμα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μακάρι. Με ποια έννοια. Ότι ε, υποβάλλουμε την απορία μας και το θυμό μας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επέβαλε κυρώσεις σε διάφορες ρωσικές εταιρείε και ιδρύματα ε, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, δεν έχει Πράτει επιβάλει τέτοιε κυρώσει για τη Ροσατόμ, που είναι μια ναι. κρατική εταιρεία με 99,2% μετοχές στο τη του ακογιού. Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι έχουμε ένα κλειό. Και στην Αίγυπτο η Ροσαντόμ υπέγραψε 15 του Ιούλη πέρσι συμβόλαια κατασκευή σταθμού. Στην Ιορδανία ε, το ε, σκέφτονται. Ε. Έχουμε στο Ισραήλ σταθμού και κατά τη παλιά τεχνολογία όπω και παραπέρα. Κύριε, στην Τουρκία ε, να πω κάτι ναι, και σέβομαι τον χρόνο ναι. σα. Άλλαξε πρόσφατα και η νομοθεσία και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί και χωρί σεισμού κινδυνεύουμε. Είναι τα απόβλητα τα οποία η Ροσαντόμ εξήγηλε ότι θα τα μεταφέρει λέει αεροπορικό στη Ρωσία ή απεξεργασία. Αλλά έχουμε και την απόρριψη των νερών ψήξη που μετά την ψήξη είναι. Είναι θερμό πολλά θέματα που εσεί γνωρίζετε. Και... Άλλαξε ναι. την νομοθεσία η Τουρκία, η οποία έλεγε ότι για να απορριφθεί νερό στη θάλασσα δεν πρέπει να είναι πάνω από 35 βαθμούς και το νερό ψήξη να μην είναι πάνω από 25 βαθμούς ξεκινώντα. Το νερό τώρα είναι λόγω τη κλιματική αλλαγή και είναι σημαντικό ότι συνδέουμε και αυτή τη διάσταση. Είναι πια 30 βαθμοί για την ψήξη και δυσκολεύεται και όταν είναι να απορριφθεί είναι 40 βαθμοί. Η θερμική. Ρήπαση τη θάλασσα σε μια κλειστή σχετικό λεκάνη τη Ανατολική Μεσογείου δημιουργεί προβλήματα. Κύριε Τσιμίλη, σα ευχαριστούμε πολύ. Θα σα φιλοξενήσουμε ξανά για αυτό το θέμα στο δελτίο μα.